Συναγωνιστές και συναγωνίστες, θα ήθελα να σας χαιρετήσω σε αυτή την εκδήλωση και σε αυτόν τον δύσκολο, αλλά πραγματικά ωραίο αγώνα που όλοι έχουμε αναλάβει και συμμετέχουμε. Ζούμε δυστυχώς σε μια εποχή αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα ξημερώσει το αύριο για μας και τα παιδιά μας. Όμως, για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Και μέσα από την επιλογή μας του Φεβράρι, κρατούμε στα χέρια μας την τύχη του λαού και του τόπου. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ της πρότασης του Δημοκρατικού Συναγερμού με υποψήφιο τον άνθρωπο που το 2004 ήταν ο ηγέτης της προσπάθειας και υιοθέτησης του σχεδίου ΑΝΑ που τόσο ήθελαν να μας επιβάλλουν οι ξένοι. Του ανθρώπου που όχι μόνο δεν παραδέχτηκε το λάθος του, γεγονός που δημιουργεί υποψίες και μάλιστα έμπνευση ότι μπορεί να επαναλάβει το ίδιο πράγμα, αλλά προχώρησε επίσης, ενώ όπως ο ίδιος λέει βρισκόταν εμπρασμένη ψυχής, να καταγγείλει αδιαφορώντας για τις συνέπειες, για αντιδημοκρατικές δίθεν μεθόδους, τον τότε ηγέτη μας αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Αυτό τον υποψήφιο που δεν εξήγησε τι θα κάνει την επόμενη φορά που θα βρεθεί και πάλι εμβρασμό ψυχής, ως επιβράβευση για αυτή του τη στάση να καταγγείλει τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος αποφάσισε να τον στηρίξει στις επόμενες εκλογές. Η απάντηση αντίδραση στην απόφαση αυτή της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος ανήκει πλέον στον ίδιο τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος. Η άλλη επιλογή είναι η υποψηφιότητα του ανθρώπου που το 2004 στήριξε και αυτός το σχέδιο ΑΝΑ και αποτελεί την επιλογή προτίμησης της ηγεσίας του άλλου μεγάλου κόμματος της Κύπρου. Που υιοθέτησε και αυτή τη φορά προηγούμενες μεθόδους να υποστηρίξει μη κομματικό υποψήφιο, λες και αυτή τη φορά δεν υπήρχε άνθρωπος που να έχει τις ίδιες ικανότητες και τις ίδιες ικανότητες με αυτές που έχει ο κύριος Μαράς. Οι δύο λοιπόν αυτοί υποψήφιοι που ζητούν από τον λαό μας να τους εμπιστευτεί για να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και να αντιμετωπίσουν την Τρόικα, καλούνται από εμάς, από τον απλό λαό, να απαντήσουν στα εξής δύο απλά ερωτήματα. Ποια θα ήταν άραγε σήμερα η κατάσταση σε περίπτωση που υιοθετήτουν το σχέδιο ΑΝΑ, το οποίο ήδη υποστήριξαν, και ποιοι θα ήταν οι δικαιούχοι και εκείνοι που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ΑΟΣ και το φυσικό αέριο, εμείς ή οι Άγγλοι? Για μας η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι με το σχέδιο ΑΝΑ ούτε Κύπρος μπορούσε να υπήρχε, αλλά και αν υπήρχε Κύπρος, την ΑΟΣ και το φυσικό αέριο θα το δικαιούνταν οι Άγγλοι. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν σε αυτές τις κρίσιμες ώρες να τους εμπιστευτεί ο λαός ότι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν όπως πρέπει την Τρόικα ή τους ξένους? Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες υποψηφιότητες που δεν πρέπει να το ξεχνούμε, που μόνο οι ίδιοι υποψήφοι τους γνωρίζουν τον λόγο της καθόδου τους, εκτός εάν βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία για να υφαρπάσουν ψήφους από συγκεκριμένο υποψήφιο, όπως έγινε το 2008. Επιπλέον, το πιο πάνω υποψηφιοτήτη, υπάρχει και η επιλογή της υποψηφιότητας που προτείνουμε εμείς. Της υποψηφιότητας του συναγωνιστή Γιώργου Λιλίκα. Που προτείνει αγωνιστική πορεία για να μην υποκύψουμε στην Τρόικα και στους ξένους, που επιδιώκουν να μας θέσουν υπό καθεστώς αποικιοκρατίας νέου τύπου. Της υποψηφιότητας, που όμως θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να διαπιστώσετε μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε μαζί του, δημιουργεί ελπίδες ότι μπορεί να έχουμε μέλος σε αυτή τη χώρα, να μπορούμε και πάλι να αποκτήσουμε το χαμόγελο αισιοδοξίας, να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας.
της υποψηφιότητας που έχει ξεκάθαρες προτάσεις και θέσεις για όλα τα συγκεκριμένα θέματα και δεν προσαρμόζει τις θέσεις της ανάλογα με τον συνομιλητή. Όσοι λοιπόν δέχεστε τις θέσεις της υποψηφιότητας Γιώργου Λιλίκη, καλείστε αυτή τη στιγμή να συνενώσουμε δυνάμεις και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε το Φεβράρι ο Γιώργος Λιλίκας να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρειάζεται ένα μόνο πράγμα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Θα πρέπει μέχρι το Φεβράρι να ξεχάσουμε τι είναι το 24ωρο, θα πρέπει να ξεχάσουμε την πολυτέλεια του καναπέ και να πούμε όλοι μαζί, σε κάθε γωνιά, όπου υπάρχει ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος, να συζητήσουμε μαζί του τις προτάσεις της υποψηφιότητας του Γιώργου Λιλίκα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την μεγάλη ανατροπή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω και σε ένα άλλο ακόμη καθήκον παρά τις δύσκολες πραγματικά οικονομικές στιγμές που περνά ο τόπος. Η δική μας υποψηφιότητα στηρίζεται μονάχα στη δύναμη του λαού. Δεν έχουμε ούτε τους μεγάλους οικονομικούς πόρους που θα στηρίξει οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Καλούμε λοιπόν τον καθένα από το υστέρημά μας να βοηθήσει και σε αυτόν τον τομέα την προσπάθεια του Γιώργου Λιλίκη. Αγαπητέ Γιώργο, για ένα πράγμα να είσαι σίγουρος, ότι αυτός ο λαός θα σε στηρίξει, θα σε βοηθήσει. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, εκεί όπου μπορεί να είναι σήμερα, για ένα πράγμα μπορεί να είναι σίγουρος και να κοιμάται σίγουρος. Ότι βρήκε πολύ καλό μαθητή, μιμητή της δικής του αγωνιστικής πορείας. Αγωνιστικής πορείας που θα βοηθήσει τον λαό να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Να είσαι καλά που υπάρχεις για να μας δίνεις ευκαιρία.